πήρα τη μητέρα της τηλέφωνο και λέω μην τη στείλει στο σχολείο τη μικρή. Να τσεκάρω μερικά πράγματα. Ήθελα να τσεκάρω το Viber της, τα μηνύματά της το πρωί. Πραγματικά πάω το πρωί, τσεκάρω τα μηνύματά της και ήταν όλα σβησμένα, τα είχε σβήσει μικρή. Λέω, κοριτσάκι μου, τι έγινε. Λέω, γιατί, για να δω λίγο τις, λέω, τις συνομιλίες μου. Μου λέει, τα έσβησα. Λέω, έσβησε και την επαφή. Τι έγινε, έγινε κάτι, της λέω. Για να μιλήσουμε λίγο. Μου λέει, έλα ρε μπαμπά, μου λέει, δάσκαλος είναι, μου λέει, τι δουλειά έχει, μου λέει, να μου στέλνει τέτοια μηνύματα. Λέω, τι σου στείλα, αγαπή μου, της λέω. Τι σου στείλε. Να, μου λέει, θέλω να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, να σου δώσω χίλια φιλιά. Παίρνω το διευθυντή και του λέω του διευθυντή ότι δεν θα έρθει μικρό σχολείο, γιατί έχει δέκατα. Και μου είπε, εντάξει, μου λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα ενημερώσω εγώ το δάσκαλο. Και μιλήσαμε με τη μικρή, ήρθαμε σε μια συμφωνία, ότι κάτι δεν μ' αρέσει σε όλο αυτό, αλλά δεν φάνηκε παράλογο, γιατί μίλαγε με πολλά παιδάκια αυτός και επειδή κάναν διαδικτυακό για τίποτα διευκρινήσεις για του σχολείου και τα λοιπά, δεν πήγε το μυαλό μου ότι είχε επικοινωνία. Αυτός έριχνε δίχτυα σε πολλά κοριτσάκια, σε 2-3 κοριτσάκια. Και όπου πιάσει. Λοιπόν, τους έκανε κοπλιμέντα. Ήταν σαν αθώο φλερτ. Δεν βρήκε έδαφος στα άλλα κοριτσάκια. Αφού βρήκε έδαφος με τη δική μου, ασχολήθηκε με τη δική μου. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, εγώ Δευτέρα Τρίτη ενημέρωση των ανηλίκων και πήγα και από την ασφάλεια Θεσσαλονικού. Τους έδειξα κάποια πρώιμα μηνύματα που δήλωναν φλερ. Δηλαδή έλεγε «Μου λείπεις. Θέλω πολύ να σε ξαναδώ στο σχολείο». Την Πέμπτη τελικά της έκανε πρόταση να κάνουν ιδιαίτερα, αφού ήταν στο σπίτι η κόρη μου ασφαλής. Η κόρη μου δέχτηκε, λέει «Ναι, θα κάνουμε». Εκεί άρχισε να σε φεύγει αυτός και ανυπομονώ και θέλω πολύ να σε δω που είσαι πολύ όμορφη και μετά άρχισε να της λέει ότι θα ήθελα άμα ήμουν στην ηλικία σου δεν μου ξέφευγες, θα σου είναι το κορίτσι μου και θα σου σηκώσω τη μάσκα να σου δώσω ένα φιλί στο μάγουλο και μετά στα χυλάκια, να σου φιλίσω στα χυλάκια και τι θες να κάνουμε όταν θα είμαστε μαζί. Ξέφυγε η κατάσταση και άλλα πολλά. Να της στέλνει μηνύματα πόσο πολύ θέλω να σε φιλήσω. Εκεί τελάθηκα, είχα άλλα τα στοιχεία πλέον. Δηλαδή, δεν είχε, δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να κουμπίσει χέρι στη μικρή, να βρεθούν για να κουμπίσει χέρι. Και θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να σου μάθω πράγματα, θέλω έτσι, θέλω αλλιώς. Εγώ εκεί προσπάθησα να διακόψω τη συνομιλία, ναι, λέγοντας τη μικρή να του γράψει ότι θα πάω σε μια δουλειά με τη μαμά μου και δεν θα μπορώ να μιλάω. Είχε πει κιόλας αυτός να της μείνει τις συνομιλίες. Δεν μην τις αφήνεις τις συνομιλίες αυτές, να τις μείνεις. Λέει μικρή, ναι, θα δεις μείνω. Βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ, έτσι. Όλα τα έχει η αστυνομία. 45 σελίδες μηνύματα. Μέσα σε 4 μέρες. Η επόμενη κίνηση ήταν να περιμένω την Παρασκευή το πρωί. Μίλησα με τον ανηλίκο. Λέω, έχω τις αποδείξεις που θέλετε. Ναι. Πραγματικά με στείλανε, μου είπανε πάρε τη μικρή και πήγαινε στην ασφάλεια Σαλονικού που είχαν ενημερωθεί τα παιδιά. Πήγα εκεί. Μιλήσαν με τη μικρή και με μένα, είδαν τα μηνύματα και μόλις είδαν τα μηνύματα πήγαν και το σύλλαβαν κατευθείαν γιατί δεν υπήρχε αφιβολία καμία. Την ποινή τώρα, δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω εγώ δικαστής, αλλά φαντάζομαι, δεν το χωράει ανθρώπου νου σε αυτό τώρα που έγινε, το ότι είναι έξω αυτή τη στιγμή με 5 χιλιαρικάκια εγγύηση. Δηλαδή φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι τους δεσμεύει κάπως ο νόμος και δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα. Ή θα μπορούσαν για μένα, μην το κάνεις τόσο εύκολο 5 χιλιάρικα, κάντε το 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα την εγγύηση, να μείνει μέσα τους. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι έξω. Δεν πρέπει να είναι έξω. Βέβαια δεν έχει αρχίσει τίποτα, έτσι. Δεν έχει αρχίσει τίποτα. Αυτό είναι ένα πρώιμο στάδιο το οποίο θα γίνει το δικαστήριο. Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει πρόβλημα εκεί, γιατί είναι άσπρο μαύρο. Δεν έχει να... Ναι. Για αυτά που λέει τώρα και βγαίνει και λέει ένα σωρό παραμύθια, γι' αυτό και βγήκα κιόλας. Γιατί λέει ότι είχε πρόβλημα η μικρή με το αγόρι της και τα λοιπά και ότι την βοήθαγε. Μόνο βοήθεια δεν είναι αυτό. Και τι αγόρι να έχει τώρα 11 χρόνων κοριτσάκι. Λέω τι δουλειά έχει τώρα 40 χρόνων αντράχαλος και θέλει να της φιλήσει τα χυλάκια. Δηλαδή δεν πίστευα στα μάτια μου. Και πόσο θέλω να σε φιλήσω, πόσο θέλω να σε εγκαλιάσω, πόσο θέλω... Δηλαδή όταν τα βλέπεις αυτά, το ένα πίσω από το άλλο.
τρελαίνεσαι. Δηλαδή, λύγησα, πραγματικά λύγησα. Κάποιοι γονείς είχαν ψηλιαστεί κάτι και το είχαν διακόψει. Δεν προχώρησαν όπως εγώ. Δύο γονείς ήταν ψηλιασμένοι. Αλλά το κόψανε. Εγώ θεώρησα σωστό ότι από τη στιγμή που υπάρχει υπόνοια, δεν μπορούσα να στέλνω εγώ καθημερινά το παιδί μου σχολείο στο στόμα του λύκου. Έπρεπε να μάθω να είμαι σίγουρος να δω τι γίνεται. Θεωρώ ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, δηλαδή σαν άνθρωπος, δηλαδή σαν πατέρας. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να προστατέψω, να κάνω ό,τι καλύτερο για να προστατέψω την κόρη μου, χωρίς να καταδικάσω κάποιον άδικα, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσα να ξεφύγω και να κάνω να ρίξω πριν δω αυτά τα μηνύματα. Πάλι θα υπήρχε αμφιβολία μέσα μου, μήπως μιλάει έτσι με τα παιδιά. Ήθελα να φτάσω στο τέρμα, για να είμαι σίγουρος.